Σωστά. Εσείς χρησιμοποιείτε και νέες τεχνικές τώρα πλέον για να κάνετε και γωνίες και πολύ ωραίο πρόσωπο. Σωστά, τετραγωνίζοντας το πρόσωπο ή ανάλογα τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη, μπορείς να αφαιρέσεις τα μαγουλάκια που έχει κάποιος και να του δημιουργήσεις πιο μεγαλύτερη εσωλική στην περιοχή της. Όχι μόνο τα μαγουλάκια, αφαιρούνται και οι σακούλες κάπως. Και οι σακούλες, εντάξει, σακούλες τις ονομάζουμε, αυτό μιλάμε για την επέμβαση. Για τα μαγουλάκια, όλα μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Μιλάμε για την επέμβαση της βλεφαροπλαστικής, όπου τα πρώτα σημάδια, παραδείγματος χάρη, που βλέπει κάποιος ότι έχουν περάσει τα χρόνια είναι αυτό: βαραίνει το μάτι, χαλαρώνει η περιοχή κάτω από το βλέφαρο, εντείνονται οι ρινοπαριακές, χαλαρώνει το βάλτο προσώπου. Οπότε, όταν έχεις μια εικόνα και μια ανάλυση του πώς έρχεται η πάροδος του χρόνου πάνω από ένα πρόσωπο, μπορείς εύκολα να αναστρέψεις αυτή την εικόνα. Να επανέλθω πάλι στις γωνίες. Η καινούργια αυτή τεχνική πώς ακριβώς γίνεται με τις γωνίες που δημιουργείται σε ένα πρόσωπο? Η καινούργια είναι εντός εισαγωγικών. Είναι μια τεχνική βασικά που χρησιμοποιείται κυρίως στην παρενθωτική χειρουργική. Και τι είναι? Αφαιρείς τη λιπόδη σφαίρα που έχεις εδώ πέρα στο μάγουλο. Οπότε αυτό αμέσως φεύγει, αυτός ο όγκος που έχουν πάρα πολύ από το μάγουλο. Αυτό αν συνδυαστεί και μια λιποαναρρόφηση στην περιοχή του λαιμού, μπορεί να δώσει μια πολύ ωραία εικόνα και ένα πολύ ωραίο βάλ στο πρόσωπο. Και όλα αυτά είναι τομή που δεν φαίνεται. Πού γίνεται η τομή σε μια τέτοια περίπτωση? Γίνεται μέσα από το στόμα και γίνεται, βασικά δεν γίνεται καν τομές. Είναι ανοιγματάκια της τάξης του 1 χιλιοστού, 2 χιλιοστά. Και χρόνος ανάρρωσης? 4 μέρες, 3 μέρες. Πάρα πολύ. Ο οποίο 3 μέρες πολύ είναι λίγο, ναι. Εννοώ, πάρα έχει πολύ. Ένα ήπιο είδημα μετά. Ρινοπλαστική, ιδιαίτερος και αυτό έχετε εξειδικευμένη ειδικότητα και εκεί. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη ρινοπλαστική. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τη ρινοπλαστική. Αφού τα καλούμε όλα, να καλούσουμε και αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα. Οι μύτες και ζούμε στη χώρα η οποία είναι αυτό που λέμε Hispanic Nose, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ αυτή την γκαμπυλωτή μύτη. Όπου εκεί πέρα αυτό που πάλι προσπαθείς να διορθώσεις είναι να βγάλεις πάλι αυτό το πιο φυσικό. Δηλαδή έχει φύγει η εποχή που παλιά όλες οι μύτες γινόταν γαλλικές και τις κάνανε με το σκάψιμο προς τα κάτω. Τώρα μια μύτη για να είναι φυσική πρέπει να είναι αδιάφορη σε ένα πρόσωπο. Πολύ ωραία ποτέ. Εδώ και αρκετά αισθητό. Είναι αισθητό, καταρχήν έχει μορφύνει όλη η έκφραση της κοπέλας και δεύτερον είναι ότι δεν δείχνει ότι έχει γίνει κάτι. Δεν δείχνει ότι είναι ένα αποτέλεσμα που θα λέγει κάποιος, οπ, τι έκανε στη μύτη σου. Όντως. Δείχνει σαν να γεννήθηκε με αυτό και ότι έχει μια πολύ πιο ταιριαστή μύτη για το πρόσωπό της. Και ρινοπλαστική υπάρχει και επαναρθωτική το αποτέλεσμα. Άλλοι έχουν διάφραγμα, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις και αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα αλλά και πρόβλημα που μπορεί να έχει ο ίδιος ο ασθενής. Μα σίγουρα είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι αναπνέει με ένα πολύ μικρό ποσοστό από τη μύτη ενώ συνήθως αναπνέει από το στόμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό τότε να διορθώσεις και το διάφραγμα και τις ειρηνικές κόγχες. Φανταστείτε ότι αυξάνει πάρα πολύ η οξυγόνωση που παίρνει αυτός ο άνθρωπος. Σωστά. Δεν ξέρω, σας σε ένα σενάριο το οποίο να έρθει κάποιος να κάνει πλαστική ρινοπλαστικής και να του πείτε, ξέρετε, έχετε και αυτό το πρόβλημα που το οποίο πρέπει να κάνετε κάτι γι' αυτό. Και λύνετε έτσι και τα δύο ταυτόχρονα, σωστά? Συνήθως ξέρουν οι περισσότεροι και σου λέει, ξέρεις γιατρέ, εγώ δεν παίρνω καθόλου αναπνοή από τη μύτη. Οπότε κάνε κάτι και απ' έξω και από οπότε μέσα. Οπότε είναι ήδη, έχουν ήδη την έννοια του ότι ξέρεις δυσκολεύομαι από τη μύτη και ότι ξέρεις θα ήθελα μια παραπάνω βοήθεια πάνω σε αυτό. Πριν που μιλούσαμε είπατε κάτι για ολική. Ακριβώς, τι είναι η ολική, κάτι ολική, ανοιχτή ρινοπλαστική, ανοιχτή, όχι ολική, ανοιχτή. Ανοιχτή, απλά είναι ένα, λέω τι, ανοίγει η όλη μύτη, όχι, ανοιχτή ρινοπλαστική λέγεται, ακριβώς. Που είναι η μέθοδος η οποία έχεις πολύ καλύτερη πρόσβαση σε αυτό στη μύτη, κάνεις μια τομή δηλαδή κάτω στη στυλίδα, ανοίγεις αυτό το κομμάτι και βλέπεις πάρα πολύ καλά όλες τις αισθητικές μονάδες και τις αυτό βοηθάει πιο μονάδες. Πολύ το γιατρό ή πιο πολύ τον ασθενή? Λειτουργεί και για τους δύο πολύ καλά. Α, μια σαν χαρά. Τεχνική. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για τη λιπαναρρόφηση και κοιλιοπλαστική που και αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και άντρες και γυναίκες. Α, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ότι, μην σας πω ότι τώρα τελευταία οι άντρες έχουν αρχίσει να γίνονται και περισσότεροι από τις γυναίκες. Όντως. Ναι. Υπάρχει καινούρια τεχνική ραδιοσυγχνοτήτων. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο πάνω σε αυτό, η τεχνική ραδιοσυγχνοτήτων και λιπαναρρόφηση.
Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που βλέποντάς το μπορούμε να. Ωραία, πάμε να το βλέπουμε και να εξηγούμε και ταυτόχρονα ναι. το βιντεάκι πάνω σε αυτό. Γιατί... Το οποίο είναι λίγο δυστυχώς, αλλά είναι κάτι. Εδώ βλέπουμε πώς είναι, πώς είναι το μέσα από τη γυλιά, ο λιπότης ιστός με mm-hmm. τα αγγεία του και πώς mm-hmm. γίνεται. Και η τεχνική αυτή τι είναι, είναι ότι ενώ παλαιότερα μπαίνανε κάποιες κάνουλες και τραυμάτιζαν το λιπότης ιστό mm-hmm. για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν, mm-hmm. με τις σύγχρονες τεχνικές υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μπορούν με τη ραδιοσυχνότητα να λιώσουν τα λιποκύτταρα. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα που κάνει ένα zoom η κάμερα πόσο έντονο είναι αυτό. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα λιποκύτταρα τα οποία λιώνουν με αυτό το μηχάνημα. Mm-hmm. Ελαιοποιείται, γίνεται ένα ομογενοποιημένο στρώμα mm-hmm. λίπους, δηλαδή αποφεύγουμε αυτά τα waving, τα κυματάκια που κάνουν παλιά οι λιποαναρρωφήσεις. Και το άλλο καλό που πετυχαίνουμε αυτό, ότι η θερμική ακτινοβολία που βγαίνει αυτό ερεθίζει πάρα πολύ τους ινοβλάστες και το κολαγόνο. Πολύ και καλά. Έτσι έχουμε ένα συνδυασμό αφαίρεσης του λίπους και ταυτόχρονης μεγιστοποίησης της σύσφυξης που μπορεί να κάνει ένα. Αυτό είναι το μυστικό της λίας κοιλιάς που λέμε. Αυτό είναι ακριβώς το μυστικό της λίας κοιλιάς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τραβιέται το λίπος και απ' την άλλη ενεργοποιείς όσο μπορεί το κολαγόνο για να μπορέσει να σφίξει αυτό και να δημιουργήσει ένα πολύ πιο καλό αποτέλεσμα. Πότε ξέρει κάποιος αν πρέπει να κάνει λιποαναρρώφηση ή αν πρέπει να κάνει κοιλιοπλαστική? Είναι πολύ ξεκάθαρες οι ενδείξεις. Δηλαδή κάποιος που έχει χάσει πάρα πολλά κοιλιά και κρέμεται η κοιλιά του, mm-hmm. αυτός θα πρέπει να κάνει κοιλιοπλαστική. Σωστά. Κάποιος που θέλει να μορφοποιήσει το σώμα, δηλαδή το αστείο είναι ότι αυτοί που κάνουν λιποαναρρώφηση μπορεί να είναι και πολύ λεπτά άτομα ή πάρα πολύ στυλά τα άτομα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, αυτός ο κύριος είχε έρθει για να κάνει η ένδειξή του να κάνει κοιλιοπλαστική, να αφαιρέσει. Mm-hmm. Χρησιμοποίησαμε αυτή τη τεχνολογία και κοιτάξαμε το αποτέλεσμα του μετά. Καταπληκτικό αποτέλεσμα, όντως. Το πώς ήρθε και το πώς έγινε. Που πραγματικά ήταν από αυτά που παρουσιάζει σε σχέση. Οι άντρες πλέον θέλουν να έχουν πολύ ωραίο σώμα, να βγαίνουν στην παραλία και εκείνοι και όντως να μην ντρέπονται για το σώμα τους και να αισθάνονται όσο καλά αισθάνεται και μια γυναίκα που προσέχει τον εαυτό της. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή το προστάζει αυτό και δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή, ο περιποιημένος και μη περιποιημένος άνθρωπος είναι. Δεν υπάρχει όμορφος και άσχημος. Περιποίηση. Είναι κάποιος που περιποιείται, κάποιος που δεν περιποιείται. Οπότε και αυτό είναι ένα περιστατικό. Ωραία. Πάλι άντρας ο οποίος είχε ψωμάκια και λέει: κοίταξε να δεις, θέλω να τραβήξω λίγο τα ψωμάκια. Όντως. Θέλω να διορθώσω λίγο αυτό. Κυλίτσες. Και το αποτέλεσμά του είναι εξαιρετικό. Όντως, βλέπουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι. Υπάρχουν επίσης. Αυτό είναι το προφίλ του. Εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Χρόνος ανάρρωσης σε μια τέτοια περίπτωση πόσο είναι? Αυτό είναι επέμβαση του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή κάποιος αν κάνει μόνο την Παρασκευή, τη Δευτέρα πάει στη δουλειά κανονικά. Και ο πόνος που νιώθει, η ενέχληση, δεν υπάρχει πόνος, υπάρχει αυτό που λέμε ενόχληση, έτσι, ενόχληση και είναι σαν να πήγες σε ένα γυμναστήριο και να πιάστηκες την γυμναστική. Α, πολύ λίγο, οπότε μπορεί να πάει κανονικά να δουλέψει, ναι. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Εδώ παραδείγματος χάρη είναι μια πολύ λεπτή και πολύ καλή γραμμή γυναίκα, μοντέλο, η οποία έχει κάνει τρία παιδιά και αυτό που ήθελε να κάνει λίγο πιο όμορφη τη μέση της. Mm-hmm. Και ενώ στη φωτογραφία φαίνεται ότι είναι λεπτή, στο άλλο βλέπεις πόσο πιο καλή γραμμή έρχεται η μέση της. Ναι, όντως πάρα πολύ ωραία. Ένα που αποσχολεί είναι η αυξητική γλουτών. Α, η αυξητική γλουτών. Αυτό το Brazilian. Δεν είμαστε πλέον στην Βραζιλία, είμαστε και στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτό και στην Ελλάδα πλέον. Συνήθως, φανταστείτε μια γυναίκα που χάνει κιλά πολλά ή με την παρόντα του χρόνου και αυτό υποβάλλεται σε μια πτώση. Οπότε εκεί πέρα τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις δύο-τρεις τεχνικές. Mm-hmm. Μπορείς είτε να πάρεις λίπος από το υπόλοιπο σημείο του σώματος και να το βάλεις στους γλουτούς mm-hmm. και να μειώσεις ένα πολύ σφυρίγγυλο. Μπορείς να βάλεις κάποια ενθέματα γλουτών. Βλέπουμε και εδώ πολύ ωραία συγκεκριμένα. Ναι, αυτό είναι με ενθέματα. Ναι, η προηγούμενη φωτογραφία ήταν με το λίπος που είχε γίνει. Με το ίδιο το λίπος. Το λίπος τώρα πόσο καιρό θα κρατήσει, γιατί σίγουρα το ίδιο το σώμα θα απορροφήσει. Το λίπος όταν μπει σωστά κρατάει φόρους ζωής. Το μόνο που γίνεται είναι να απορροφιέται ένα ποσοστό της τάξης του 30% mm-hmm. και μπορεί να χρειαστεί μετά από ένα μισή χρόνο να ξαναγίνει μια επέμβαση και να του δοθεί ένα. Οπότε προτείνεται καλύτερα σε κάποιον σε τέτοια περίπτωση να βάλει ένα. Είναι καλύτερα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ προτείνω το φυσικό τρόπο να βάλει το λίπος. Το λίπος το οποίο θα είναι δικό του από το δικό του σώμα, σωστά? Βεβαίως. Και θα το πάρετε από άλλο σημείο του σώματος? Το παίρνεις από άλλο και κάνεις μια λιπογλυπτική, αυτό που λέμε. Δηλαδή mm-hmm. μπορείς να πάρεις από τα ψωμάκια, από την κοιλιά και να το βάλεις πίσω, οπότε αλλάζεις όλη η μορφή ενός ατόμου. Εάν όμως δεν έχει λίπος από άλλο σώμα να πάρει. Αν δεν έχει άλλο... λίπος υπάρχει και ένα πιο safe, αν δεν θέλουμε να πάμε στα ενθέματα. Mm-hmm. Είναι το macro lane, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει βραδίας αποδεσμεύσεως mm-hmm. που μπορεί να μπει μέσα και να δώσει ένα πολύ ωραίο όγκο και ένα σφυρίγγυλο όγκο στους γλουτούς.
Πολύ καλό και αυτό. Τώρα, ένα άλλο θέμα που αποσχολεί είναι η χαλάρωση. Χαλάρωση βραχιώνων. Τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Α, χαλάρωση βραχιώνων, τι κάνουμε? Εκεί και μοιρών, πάλι, αλλά πάμε να πούμε πρώτα των βραχιώνων. Ναι. Εκεί εξαρτάται πάλι το πόσο μεγάλη είναι η χαλάρωση. Συνήθως σε μικρές μορφές αυτό που κάνουμε. Εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη χαλάρωση. Βλέπουμε εδώ είναι ένα κυρία που είχε χάσει 96. Είχε χάσει 96 κιλά, πώς τα κατάφερε? Κιλά. Εμείς δύο προσπαθούμε να χάσουμε και δυσκολευόμαστε. Τα δύο είναι πιο δύσκολο από τα 96. Σίγουρα. Μια φορά μπορεί να είναι πιο. Εδώ είναι κυρίως επανορθωτικό πλέον, δεν είναι μόνο αισθητικό το πρόβλημά της. Βλέπετε ότι είναι, δεν μπορεί να βάλει μπλούζα, δεν μπορεί να βάλει μανίκια, δεν μπορεί να βάλει τίποτα. Οπότε εκεί αναγκαστικά πας και αφαιρείς αυτό το κομμάτι, αφήνοντας μια τομή, η οποία σιγά σιγά με τον καιρό ασπρίζει και γλυκένει. Αν ήταν πιο ήπιο, όπως είναι αυτό, εδώ μπορείς και να το κάνεις και με μια λιπαναρρόφηση. Οπότε, θα συνδυαστεί, οπότε εκεί πέρα δημιουργήσε ένα πιο ήπιο αποτέλεσμα. Άρα τα πάντα εξαρτάται από το βαθμό χαλάρωσης και το βαθμό βλάβης που έχει υποστεί ένα όργανο. Βλέπω είστε πάρα πολύ καλός σε όλα. Λοιπόν, να πούμε και για τους μυρούς. Έχουμε κάποιο φωτογραφικό υλικό να δείξουμε και για χαλάρωση μυρών. Βασικά μυρών και βραχιώνων είναι το κοιτάξτε ίδιο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γενικά, δεν είναι το ίδιο. Διαφορετική ανατομική περιοχή. Απλά η τεχνική είναι η ίδια που χρησιμοποιείται λίγο πολύ. Η τεχνική είναι ανόρθωση. Γενικά, ό,τι πέφτει, προσπαθεί να το σηκώσει. Αλλά να το κάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήσει το μήνυμο δυνατόν σημάδι και να δείχνει κάτι το οποίο δεν είναι τόσο. Να είναι κάτι πιο όμορφο αισθητικό. Οπότε δεν έχει. Κάποιος παρά να έρθει στο Athens Beverly Hills Plastic Surgery, να έρθει να δει τον Αθανάσιο Αθανάσιο και να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει από όψη επανόρθωσης. Γενικά είναι κάποιος καλό να πάει να συμβουλεύεται κάποιον ειδικό. Δηλαδή, γιατί δυστυχώς οι μέρες μας κυκλοφορούν πάρα πολλοί ειδικοί και πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να αποπροσανατολίσουν κάποιον. Δηλαδή, βγαίνουν χάπια από εδώ, ειδικά σκόνες, ειδικά πράγματα, τα οποία εγώ προσωπικά δεν τα πιστεύω. Καλό θα είναι κάποιος να θέλει να κάνει κάτι να απευθύνει σε κάποιο ειδικό. Σαν γιατρό. Και κατά προτίμηση σε κάποιον που εξειδικεύεται πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς, τον γιατρό μας, τον Αθανάσιο Αθανασίου, να ευχαριστήσουμε και εσάς τους τηλεθεατές, υγεία και ομορφιά κάθε εβδομάδα μαζί σας και φυσικά αν θέλετε να φτιάξετε επανορθωτική ή πλαστική χειρουργική μπορείτε να επισκεφτείτε στο κέντρο Athens Beverly Hills Plastic Surgery. Γεια σας. Γεια σας.